Αυτή η πρωτοβουλία έχει κάνει τα πρώτα της βήματα πριν 8-9 μήνες. Τα προπύργια της δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι είναι η Σλοβενία και η Ισπανία, οι χώρες με το μεγαλύτερο, μαζικότερο και πιο ριζοσπαστικό κίνημα ενάντια στη λιτότητα και στα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή το δυσκολότατο εγχείρημα υπάρχει και προχωράει στην Ισπανία, στην Καταλωνία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Βρετανία. Υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, επαφές δύσκολες στην Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Κεντρική Ευρώπη και φυσικά κυρίως στα Βαλκάνια που μας ενδιαφέρουν πρωτίστως, καθότι υπάρχει το κακό παρελθόν που μπορεί να αναβιώσει, εννοώ το εμφυλοπολεμικό και πολεμικό. Είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει σε βάθος χρόνου, πέρα από τη μύτη μας, για τις πολύ δύσκολες μέρες που έρχονται, γιατί μεγάλες θύελλες απειλούν πλέον την Ευρώπη και αυτό που ήταν πριν ακόμα μερικούς μήνες μια πολύ τολμηρή πρόβλεψη αποτελεί πλέον δυστυχώς κοινό τόπο. Οι πάντες το πιστεύουν απλούστατα σε διαστολή με τους άλλους που κάνουν τη διαπίστωση. Αυτή η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται από την άρνηση της μυρολατρείας. Θέλει το συντομότερο δυνατόν, γιατί χαθήκαν πολύτιμα χρόνια, να βάλει θέματα οργανωτικά για το πώς θα αντισταθούμε σε αυτή τη λέλαπα που επέρχεται. Υπάρχουν προσωπικότητες, αλλά κυρίως υπάρχουν συλλογικότητες. Υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν πολιτικά κόμματα, υπάρχουν διανοούμενοι, ναι, γιατί σαν τον Γκεν Λόουτς για παράδειγμα ή μεταξύ μας τον κινηματογραφιστή της Καταστρόικα και του Δεπτόκραση, τον Άρχα Στεφάνου, γιατί μία από τις μάχες που θέλουμε να δώσουμε, οι μάχες που θέλουμε να δώσουμε είναι σε όλα τα μέτωπα, χωρίς εξαίρεση, είναι εκείνα της κουλτούρας, του πολιτισμού, της διανόησης. Και στις προθέσεις μας άμεσα το ετοιμάζουμε, είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό συνέδριο αντιφασιστών ανθρώπων του πολιτισμού, κατά το πρότυπο αν θέλετε, για να ενωθούμε να κάνουμε γέφυρα με τις αντιφασιστικές παραδόσεις δεκαετίας του 30. Ήδη στα τέλη Νοεμβρίου θα υπάρξει ένα τέτοιο συνέδριο για τους Ισπανούς και Ισπανόφωνους στη Βαλένθια, μάλιστα στην ίδια αίθουσα του ιστορικού συνεδρίου του ανάλογου του 1937. Αυτό θέλουμε να το διευρύνουμε το ταχύτερο δυνατό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το ευρωπαϊκό αντιφασιστικό εγχείρημα που σκοπεύει στη δημιουργία ενός μαζικού ενωτικού ευρωπαϊκού αντιφασιστικού κινήματος σήμερα εδώ στην Αθήνα κάνει την αρχή του σαν ελληνική εκδήλωση αυτής της πανευρωπαϊκής προσπάθειας. Καλούμε όλους και όλες εκείνους που θέλουν να δείξουν έμπρακτα τον αντιφασισμό τους, αυτούς τους χαλεπούς καιρούς που η νεοφασιστική, νεοναζιστική ακροδεξία απειλή πλανιέται πλέον πάνω από την Ευρώπη, να έρθουν μαζί μας. Είμαστε ανοιχτοί, ακριβώς επειδή το κίνημα που θέλουμε πρέπει να είναι στο ύψος των περιστάσεων, πρέπει να είναι όσο μαζικό γίνεται, ο καθένας έχει τη θέση του και κανείς δεν περισσεύει. Σας περιμένουμε.